σημερινή βιντεοδιάλεξη θα μιλήσουμε για το περιοδικό πίνακα. Προσπάθειες για την κατάταξη των στοιχείων είχαν ήδη αρχίσει από τα τέλη του 18ου αιώνα, όποτε και ο Λαβοζιέ είχε κατατάξει τα γνωστά τότε 33 στοιχεία σε αέρια, σε μέταλλα, σε αμέταλλα και σε γαίες. Με το χρόνο όμως και όσο αυξανόταν ο αριθμός των γνωστών στοιχείων, δεν ήταν αρκετή αυτή η κατάταξη και οι επιστήμονες της εποχής προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία νέα που να δίνει περισσότερες και πιο συνεπείς πληροφορίες. Φτάσαμε έτσι στον Μεντελέεφ, ο οποίος έφτιαξε τον πρώτο πετυχημένο περιοδικό πίνακα που σας παρουσιάζω εδώ. Ο πρώτος περιοδικός πίνακας που έφτιαξε ο Μεντελέεφ είχε τα στοιχεία με παρόμοιες χημικές ιδιότητες διεταγμένα σε οριζόντιες σειρές, αντί σε κατακόρυφες όπως ήταν σήμερα. Και τα είχε διεταγμένα κατά αύξουσα σειρά ατομικού βάρους και όχι ατομικού αριθμού όπως είναι ο σημερινός. Δουλεύουμε το υδρογόνο, μετά το λίθιο, βηρύλιο, βόρειο, άνθρακας και ούτω καθεξής. Τώρα, ο περιοδικός πίνακας αυτός γιατί ήταν πολύ σημαντικός και γιατί είχε πολλές ομοιότητες με το σημερινό περιοδικό πίνακα, δηλαδή κατάταξη ανάλογα με τις ιδιότητες των στοιχείων, αλλά και γιατί είχε την προνοητικότητα να αφήσει κενά σε αρκετές θέσεις, όπως εδώ, εδώ και άλλες, ώστε τα στοιχεία τα οποία θα ανακαλύπτονταν με ατομικά βάρη ενδιάμεσα αυτών εδώ των στοιχείων, όπως εδώ πέρα ή εδώ, να μπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν στον περιοδικό πίνακα. Αργότερα τροποποίησε αυτό το περιοδικό πίνακα και αντί να βάλει σε σειρές τα στοιχεία που έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες, τα έβαλε σε στήλες, φτιάχνοντας ένα περιοδικό πίνακα που μοιάζει πιο πολύ με το σημερινό. Βλέπουμε 8 groups, 8 ομάδες στοιχείων, πάλι βλέπουμε κενές θέσεις. Παρόλο που τα είχε κατατάξει κατά αύξουσα σειρά ατομικού βάρους, ο ίδιος διαπίστωσε ότι δεν μπορεί αυτή η κατάταξη να είναι εντελώς σωστή. Έτσι, για παράδειγμα, ήξερε ότι το ιώδιο έχει παρόμοιες ιδιότητες με το βρώμιο, το χλώριο και το φθόριο, αλλά το ατομικό του βάρος, το πόσο βαρύ είναι το άτομο ενός τέτοιου στοιχείου, θεωρητικά με την αύξηση σειρά του ατομικού βάρους θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ στη θέση του τελούριου. Ο ίδιος λοιπόν έκανε αυτήν εδώ την αναστροφή για να μπορέσει να έχει όλη αυτή εδώ η ομάδα παρόμοιες ιδιότητες. Παρόμοια αναστροφή υπάρχει και μεταξύ του υδραργύρου και του χρυσού και αλλού. Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας έχει κατατάξει τα στοιχεία με αύξηση σειρά ατομικού αριθμού και όχι ατομικού βάρους. Ο σημερινός περιοδικός πίνακας είναι μεταξέλιξη του περιοδικού πίνακα του Mosley. Πάμε να δούμε τον περιοδικό πίνακα όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ο περιοδικός πίνακας στη σημερινή του μορφή έχει 7 οριζόντιες γραμμές, τις οποίες τις λέμε περιόδους, 1 έως 7, και έχει και 18 στήλες, τις οποίες τις λέμε ομάδες. Στον περιοδικό πίνακα τα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί κατά αύξουσα σειρά ατομικού αριθμού. Έτσι, το πρώτο στοιχείο είναι το υδρογόνο με ατομικό αριθμό 1, το δεύτερο το ήλιο με ατομικό αριθμό 2, το τρίτο το λίθιο με ατομικό αριθμό 3 και ούτω καθεξής. Η περίοδος στην οποία ανήκει κάποιο στοιχείο δηλώνει τον αριθμό των στιβάδων τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει προκειμένου να τοποθετήσει τα ηλεκτρόνια του. Έτσι, για παράδειγμα, το νάτριο, το οποίο ανήκει στην τρίτη περίοδο, έχει χρησιμοποιήσει 3 στιβάδες. Για την ακρίβεια, K2, L8, M1, για να τοποθετήσει τα 11 του ηλεκτρόνια. Το νάτριο έχει 11 ηλεκτρόνια, μας το δηλώνει ατομικός αριθμός. Ομοίως, ο άνθρακας 6 είναι στην δεύτερη περίοδο, έχει χρησιμοποιήσει για να τοποθετήσει τα 6 ηλεκτρόνια του, τις στιβάδες K και L, και η δομή του είναι K2, L4. Η ταξινόμηση σε ομάδες έχει γίνει με βάση τις χημικές ιδιότητες των στοιχείων. Στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα, κατά κανόνα έχουν παραπλήσιες χημικές ιδιότητες ή ανάλογες χημικές ιδιότητες. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό λίγο μετά.
Οι ομάδες, είπαμε, είναι 18. Τούτες εδώ που είναι τα δύο λεγόμενα αυτάκια του περιοδικού πίνακα, είναι οι κύριες ομάδες. Είναι 8 οι κύριες ομάδες. Πρώτη κύρια, αυτό το α δηλώνει κύρια. Δεύτερη κύρια. Μετά ακολουθούνται από άλλες 6 κύριες προς το τέλος του περιοδικού πίνακα. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτή είναι η λατινική αριθμή. Εναλλακτικά, οι κύριες ομάδες θα μπορούσαν να είχαν τους αραβικούς, λέει, τους γνωστούς μας αριθμούς, 1, 2, παραλείπουμε αυτές τις 10, και μετά 13, 14, 15, 16, 17 και 18. Τούτες εδώ οι ομάδες λέγονται δευτερεύουσες ομάδες και είναι 10. Βλέπετε ότι η αρρύθμισή τους δεν είναι αύξουσα με τους αραβικούς αριθμούς, με τους λατινικούς αριθμούς, αλλά μόνο με τους αραβικούς που δεν φαίνονται εδώ. Λέει ότι είναι η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη και τα λοιπά έως 12η ομάδα. Δευτερεύουσες ομάδες δεν θα μας απασχολήσουν στην πρώτη ηλικία. Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από μέταλλα, αμέταλλα και μεταλλοειδή ή ημιμέταλλα. Όλα τούτα εδώ, εδώ που βλέπετε ροζ, τα στοιχεία των πρώτων δύο ομάδων με εξαίρεση του υδρογόνου, καθώς και όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων και τούτων εδώ που θα μιλήσουμε αργότερα, είναι μέταλλα. Άρα τα περισσότερα στοιχεία του περιοδικού πίνακα είναι μέταλλα. Στοιχεία που βρίσκονται εδώ σε αυτή την περιοχή, τα οποία φαίνονται καλύτερα στον περιοδικό πίνακα του βιβλίου σας στη σελίδα 51, εμφανίζουν μια κατάσταση μεταξύ μετάλλων και αμετάλλων και ονομάζονται μεταλλοειδή ή ημιμέταλλα, δηλαδή μισό μέταλλα, έχουν ιδιότητες τόσο μετάλλων όσο αμετάλλων. Όλα αυτά που βλέπετε με γαλάζιο εδώ, συν το υδρογόνο, μαζί με τα στοιχεία της τελευταίας στήλης, είναι τα αμέταλλα. Αυτός είναι ο περιοδικός πίνακας του βιβλίου σας. Βλέπετε με κίτρινο τούτα εδώ, καθώς και αυτά, είναι τα μέταλλα. Με πράσινο είναι τα στοιχεία τα οποία τα αναφέρει ως μεταλλοειδή ή αλλιώς γνωστά και ως ημιμέταλλα. Και αυτά εδώ που είναι μπλε, συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου καθώς και των ευγενών αερίων, είναι τα αμέταλλα. Με ποιο κριτήριο όμως έχουν τοποθετηθεί τα στοιχεία σε διάφορες ομάδες? Έχουν τοποθετηθεί με βάση τις ανάλογες χημικές τους ιδιότητες. Οι χημικές όμως ιδιότητες των στοιχείων, και δηλαδή ουσιαστικά τα είδη των δεσμών που μπορούν να φτιάξουν και με ποια στοιχεία μπορούν να κάνουν χημικές ενώσεις, καθορίζονται από τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, τα οποία λέγονται και ηλεκτρόνια ασθένους. Είναι πολύ σημαντικά ηλεκτρόνια για τον καθορισμό των χημικών ιδιοτήτων. Έτσι, το νάτριο που βρίσκεται στην πρώτη ομάδα έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα, ενώ, για παράδειγμα, ο φωσφόρος που βρίσκεται στην πέμπτη κύρια ομάδα θα έχει 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα. Πάμε να δούμε μία-μία τις ομάδες του περιοδικού πίνακα. Η πρώτη ομάδα του περιοδικού πίνακα, αν εξαιρέσουμε το υδρογόνο, έχει πολύ δραστικά μέταλλα, που ξεκινά από το λίθιο και τελειώνει στο φράγγιο, και ονομάζονται αλκάλια. Η δεύτερη ομάδα έχει και αυτή δραστικά μέταλλα, αλλά λιγότερο δραστικά από την πρώτη, και ονομάζονται αλκαλικές γαίες. Με τα στοιχεία των ομάδων αυτών θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο του ιοντικού δεσμού, στον οποίο μετέχουν μέταλλα, και θα ασχοληθούμε τα μέταλλα, είπαμε, των ομάδων αυτών. Μια άλλη πολύ γνωστή ομάδα είναι η 7η κύρια ομάδα, η ομάδα των αλογώνων. Τέλος, η τελευταία ομάδα του περιοδικού πίνακα είναι η ομάδα των ευγενών αερίων. Τα ευγενή αέρια δεν κάνουν χημικούς δεσμούς με άλλα άτομα του περιοδικού πίνακα, ούτε μεταξύ τους. Είναι μονοατομικά αέρια χαμηλής ενέργειας, επειδή έχουν συμπληρώσει την εξωτερική τους στιβάδα είτε με 8 ηλεκτρόνια, είτε αν πρόκειται για το ήλιο με 2 ηλεκτρόνια. Τώρα, τι είναι όλα αυτά εδώ τα στοιχεία? Αυτά εδώ τα στοιχεία
ανήκουν κανονικά στις δευτερεύουσες ομάδες και θα έπρεπε να τοποθετηθούν στην έκτη περίοδο τούτη εδώ η σειρά και στην έβδομη περίοδο τούτη σειρά αντίστοιχα του περιοδικού πίνακα. Όμως, αν τούτα τα στοιχεία είχαν ενδεθεί εδώ, ο περιοδικός πίνακας θα ήταν πολύ δύσχριστος, γι' αυτό τοποθετούνται ξεχωριστά και πρόκειται για τη σειρά του λανθανίου ή λανθανίδες και τη σειρά του ακτινίου ή αλλιώς ακτινίδες. Κατά μήκος μίας περίοδου υπάρχει βαθμία μεταβολή των ιδιωτήτων των στοιχείων της περίοδου. Έτσι, η δεύτερη περίοδος ξεκινά από ένα δραστικό μέταλλο, πάμε σε ένα λιγότερο δραστικό, χάνεται σιγά σιγά ο μεταλλικός χαρακτήρας και αυξάνεται ο χαρακτήρας αμετάλλου και τελικά η περίοδος τελειώνει με ένα ευγενές αέριο. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στην αποκάτω περίοδο. Πολύ δραστικό μέταλλο, τον άτριο, λιγότερο αλλά δραστικό επίσης το μαγνήσιο, το αργύριο ακόμα λιγότερο δραστικό, μετά πάμε σε αμέταλλα, ολοένα και πιο δραστικά μέταλλα, αυξάνει ο μη μεταλλικός χαρακτήρας ή ο χαρακτήρας αμετάλλου και καταλήγουμε σε ένα ευγενές αέριο. Ας δούμε ένα παράδειγμα που μας δείχνει την θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα, ομάδα δηλαδή και περίοδος, με βάση τα ηλεκτρόνια. Ας δούμε το παράδειγμα του μαγνησίου. Το μαγνήσιο είναι μαγνήσιο 12, έχει ατομικό αριθμό 12 και άρα θα έχει 12 ηλεκτρόνια, τα οποία σύμφωνα με τον τρόπο που μάθαμε στην προηγούμενη διάλεξη, θα είναι κατανεμημένα στις στιβάδες KLM με αυτόν τον τρόπο. Επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί τρεις στιβάδες για την κατανομή των ηλεκτρονίων του, θα βρίσκεται στην τρίτη περίοδο, όπως το βλέπουμε εδώ στον περιοδικό πίνακα, και επειδή τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, δηλαδή τα ηλεκτρόνια σθένους, είναι 2, βρίσκεται στην δεύτερη κύρια ομάδα. Να δούμε αντίστοιχα το χλώριο. Χλώριο 17, η κατανομή είναι K2, L8 και M7. Πάλι επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί τρεις στιβάδες, K, L και M, θα βρίσκεται στην τρίτη περίοδο, πράγμα το βλέπουμε εδώ, και επειδή τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας είναι 7, βρίσκεται στην 7η κύρια ομάδα του περιοδικού πίνακα. Προφανώς μπορούμε να κάνουμε και το αντίστροφο. Αν ξέρουμε την περίοδο και την ομάδα ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα, μπορούμε να βρούμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων του και πώς είναι κατανεμημένα σε στιβάδες. Αν μας δώσουν το θείο και μας πούνε ότι ανήκει στην 6η κύρια ομάδα και στην τρίτη περίοδο και μας ζητήσουν να βρούμε τον ατομικό του αριθμό καθώς και την κατανομή των ηλεκτρονίων, θα δουλέψουμε ως εξής. Αφού ανήκει στην τρίτη περίοδο, θα έχει κατανείμει τα ηλεκτρονιά του στις στιβάδες K, L και N. Και επειδή ανήκει στην έκτη κύρια ομάδα, τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας ή σθένους θα είναι 6. Εννοείται ότι οι προηγούμενες στιβάδες θα έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Άρα συνολικά η κατανομή είναι 2, 8 και 6. Και επειδή πρόκειται για ένα ουδέτερο στοιχείο, δεν είναι κάποιο ιόν που μας δίνει η εκφώνηση, θα ταυτίζεται αυτό το άθροισμα με τον ατομικό αριθμό. Άρα ο ατομικός αριθμός θα είναι 2 και 8 και 6 κάνει 16. Αν πρόκειται για στοιχεία της δεύτερης περίοδου, τα ηλεκτρόνια της προτελευταίας στιβάδας είναι οπωσδήποτε 2, διότι είναι η K. Αν πρόκειται για στοιχεία της τρίτης περίοδου, τα ηλεκτρόνια της προτελευταίας στιβάδας είναι οπωσδήποτε 8. Αν πρόκειται για στοιχεία των επόμενων στιβάδων, τα ηλεκτρόνια της προτελευταίας στιβάδας θα είναι 8 αν τα στοιχεία ανήκουν στην πρώτη ή δεύτερη ομάδα, κύρια, και 18 τα ηλεκτρόνια της προτελευταίας στιβάδας αν τα στοιχεία μας ανήκουν στις 6 τελευταίες ομάδες του περιοδικού πίνακα. Δηλαδή, από την τρίτη κύρια έως την 8η κύρια. Έτσι, για παράδειγμα, για το κάλιο, το οποίο μας λένε ότι ανήκει στην πρώτη κύρια ομάδα
και στην τέταρτη περίοδο και μας ζητάνε να βρούμε τον ατομικό αριθμό, εμείς θα κάνουμε την κατανομή KLMN, γιατί είναι στην τέταρτη περίοδο, άρα 4 στιβάδες. Θα βάλουμε στην τελευταία στιβάδα ένα ηλεκτρόνιο, καθώς ανήκει στην πρώτη κύρια. Τώρα, θα βάλουμε σίγουρα 2 εδώ και 8 εδώ. Όμως, επειδή το κάλιο ανήκει στην πρώτη ομάδα κύρια του περιοδικού πίνακα, εδώ πέρα θα βάλουμε 8 ηλεκτρόνια. Και έτσι, ο ατομικός αριθμός θα είναι 8 και 8, 16 και 2, 18 και 1, 19. Αντίθετα, αν μας έλεγαν για το βρώμιο ανήκει στην 7η ομάδα και στην 4η περίοδο και μας ζητούσαν να βρούμε τον ατομικό αριθμό, θα δουλεύαμε ως εξής, θα είχαμε K, L, M, N. Εδώ, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει 4 στιβάδες, ορίστε. Εδώ έχουμε 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, άρα μπαίνει 7. Σίγουρα η K θα έχει 2, η L 8. Η M θα μπορούσε να έχει 8 ή 18, αλλά επειδή ανήκει, είπαμε, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η και 8η, εδώ είναι 7η ομάδα, τότε η M θα έχει 18 ηλεκτρόνια. Και έτσι ο ατομικός αριθμός θα είναι 8 και 2, 10 και 18, 28 και 7,35, το οποίο προφανώς το διαπιστώνετε και το περιοδικό πίνακα. Εννοείται ότι όταν έχετε να λύσετε τις ασκήσεις, δεν θα έχετε μπροστά σας τον περιοδικό πίνακα.